Κόντρα ξέσπασε για ακόμη μία φορά στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ανάμεσα στον Αχιλλέα Μπέο και τον επικεφαλής της Συμμαχίας για το Βόλο Νίκο Παπαπέτρο για τον προϋπολογισμό του Δήμου και τις εισπράξεις του, με τον κύριο Παπαπέτρο να ισχυρίζεται ότι αν δεν εισπραχθούν οι ληξιπρόθεσμες εισπράξεις, ο προϋπολογισμός του Δήμου τεινάσεται στον αέρα, με τον Αχιλλέα Μπέο να σκέφτεται μόνο τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Ειδικότερα, η αντιπαράθεση σημειώθηκε για τον ισολογισμό του 2023, με τον κύριο Παπαπέτρο να λέει για επισφαλείς ληξιπρόθεσμες εισπράξεις 32,6 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 9,2 κρίνονται μη εισπράξιμα. Τα ποσά αυτά αποσημειώθηκε μπήκαν στο προϋπολογισμό για να ισοσκελιστεί και τα 32,6 εκατομμύρια εισπράττονται με αργούς ρυθμούς. Αν δεν εισπραχθούν, ο προϋπολογισμός του Δήμου τεινάσεται στον αέρα, είπε ο κύριος Παπαπέτρος, με τον Αχιλλέα Μπέο να σημειώνει χαρακτηριστικά πως ως Δημοτική Αρχή δεν θα στείλουμε κόσμο στα δικαστήρια επειδή δεν έχει να πληρώσει. Άμα δώσουμε και 100.000 για εκδηλώσεις, το κάνουμε επειδή το ζητάει ο κόσμος. Ισολογισμός με απαιτήσεις που να κάνουμε ενεργητικό 31 εκατομμύρια και να μην ξέρουμε ποιες από αυτές είναι πιθανόν εισπράξιμες, ποιες είναι παραγεγραμμένες, ποιες είναι στην πενταετία και ποιες ξεπερνούν πολύ το όριο αυτό, νομίζω ότι είναι σοβαρό ως παρατήρηση και ως έβλημα. Παρακάτω, οι ερευνητικοί ελεγκτές καταγράφουν ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Δήμου παρουσιάζει αδυναμίες. Αδυναμίες το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και λέει στη συνέχεια που το ρώτησα, αλλά δεν πήρα απάντηση, δεν βεβαιώνονται σε κάθε χρήση το σύνολο των εσόδων που την αφορούν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καταχωρούν τους έσοδα ποσά που εισπράττει ο Δήμος χωρίς κανένα περαιτέρω έλεγχο. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις. Και πάμε στη συνέχεια στα κατηδία. Όλα αυτά, το ότι έχουμε δηλαδή χειρότερη θέση σε σχέση με πέρυσι, παρόλο που τα ποσά από επιχορηγήσεις, αυτά που μας έδωσε το κράτος, στη συγκεκριμένη χρήση είναι κατά 6,5 εκατομμύρια περισσότερο. Σας είπα ότι αν καθόμαστε να αναλύσουμε και να γράφουμε κάτω κάθε τιμολόγιο και κάθε παραστατικό, αυτή η έκθεση μας που είναι 75 σελίδες θα ήταν 500 σελίδες. Οπότε, εφόσον θέλετε αυτή την ανάλυση, μπορεί να σας την δώσει άνετα η διευθύντρια και τα παραστατικά και την ανάλυση. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω. Πρέπει να πάμε κάτω και να τα έχετε από πριν έτοιμα ό,τι θέλετε, να σας τα ετοιμάσουμε και να σας δώσουμε ένα-ένα.